είναι η στιγμή όπου αυτοδίτες της ειδικής μονάδας αντιμετώπισης καταστροφών και ομάδα των ορεινών διασώσεων της πυροσβεστικής επιχειρούν να διασώσουν συνάνθρωπό μας στο φράγμα Διπόταμου. Στο πλαίσιο συνεργασίας του πυροσβεστικού σώματος με το αντίστοιχο του Ισραήλ, διεξήχθη εδώ στο φράγμα του Διπόταμου άσκηση έρευνας και διάσωσης. Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης, ομάδα ατόμων πήγαν για ψάρεμα στο φράγμα του Διπόταμου και ένας εξ αυτών έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο φράγμα. Οι φίλοι του προσπάθησαν να το βγάλουν στη στεριά, αλλά δεν τα κατάφεραν. Αμέσως επικοινωνούμε με την αστυνομία και στο σημείο σπέβδει η ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών. 6 αυτοδίτες με τη βοήθεια ειδικού jet ski και 6 άνδρες της ομάδας ορεινών διασώσεων καταφέρουν τελικά με ασφάλεια να τον διασώσουν και να τον μεταφέρουν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Ο διευθυντής της πυροσβεστικής και ο αρχηγός της πυροσβεστικής του Ισραήλ είχαν συνάντηση στο αρχηγείο όπου συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Εξακολουθεί η συνεργασία να υφίσταται ασφαλώς, αλλά θα επεκταθεί με ταχύτερους ρυθμούς σε θέματα ανταλλαγής εμπειριών, ανταλλαγής εκπαιδεύσεων. We learn a lot. I will take some lessons from here to my country and to my special forces. I hope this is only the first step. In the cooperation. Την άσκηση παρακολούθησαν και οι νέοι εκπαιδευόμενοι πυροσβέστες.